είτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημί σήμερα και άρθες ημί τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφήνει σου φλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά λύση μας από το πονηρού αμήν. Πανένδρος εν τε πόκε, χαίρε νυμφία νυμφεύτε, υψηλότερα ουρανών ακτίνων λαμπρότερα, χαίρε νυμφία νυμφεύτε, χαρά παρθενικών χωρών, αγγέλων υπερτέρα. Χαίρε νυμφία νυμφεύτε και κλάμπρωτέρα ουρανών, φωτός καθαρότερα. Χαίρε νυμφία νυμφεύτε. Όσιες Μαράνα και Κύρα, 28 Φεβρουαρίου. Στη χωρία των ενδόξων ασκητών της Συρίας βρίσκονται και οι δύο γυναίκες ασκήτριας, η Μαράνα και η Κύρα. Βιογράφος τους είναι ο Άγιος Θεοδόρητος Κύρου, που μας αποκαλύπτει τη μεγάλη και σκληρή τους άσκηση. Οι δύο αυτές ασκήτριες έζησαν τον 5ο αιώνα και κατάγονταν από πλούσιες οικογένειες ευγενών αρχόντων της Αντιόχειας. Περιφρόνησαν όλα τα εγκόσμια για την αγάπη τους στον Χριστό και αφού βγήκαν έξω από την πόλη περιέφραξαν ένα μικρό χώρο και ζούσαν εκεί στο ύπαιθρο. Φορούσαν ποδήρες χιτώνες στο σώμα, έφερναν βαριές αλυσίδες και επιδόθηκαν με σιωπή στον πνευματικό τους αγώνα. Την θύρα του μικρού περιβόλου την έκλεισαν με πυλό ώστε να μην εισέρχεται κανένας και άφησαν μόνο ένα μικρό παραθυράκι να επικοινωνούν με τους έξω και να λαμβάνουν την ελάχιστη τροφή τους. Δύο φορές βγήκαν από το κελί τους, μία για να προσκυνήσουν τους Άγιους τόπους και δεύτερη για ένα προσκύνημα στον τάφο της Αγίας Θέκλας. Έπειτα επέστρεψαν στο ερημητήριό τους πνευματικά ενισχυμένες και για 42 χρόνια συνέχισαν την άσκησή τους διατηρώντας πάντα την ίδια αγωνιστική φλόγα που είχαν από τότε που άρχισαν αυτήν την ξενότροπη ζωή.
στο τέρμα των ανδρείων αυτών αγώνων τους βρήκαν την εν Χριστώ ανάπαυση, άγνωστο πότε και υπό ποιες συνθήκες.